Καλημέρα σας από το στάδιο του Μάνου Λοΐζου. Σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει ο αγώνας ανάμεσα στον Άρη Νίκαιας και την Ηλιούπολη. Ένα παιχνίδι ντέρμπι στα πλαίσια του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ Εθνικής, τρίτο όμιλος, δεύτερο όμιλος, 18η αγωνιστική. Να πούμε λοιπόν ότι σε αυτή την αγωνιστική είναι κρίσιμο αυτό το παιχνίδι, γιατί είναι κάποιες ομάδες που κυνηγάνε να βρεθούν μέσα στους 4 για να παίξουν τα play-off. Έτσι λοιπόν έχουμε την αναγέννηση να προηγείται σε 16 παιχνίδια, 14 νίκες, 2 ήττες. Το πέρα σε 16 παιχνίδια 11-5, ο Κρόνος σε 16 παιχνίδια 16, η Ηλιούπολη με τον Πορφύρα σε 17 παιχνίδια 17, ο Άρης Νίκαιας σε 17 παιχνίδια 9-8 και Παναξιακός 16 παιχνίδια 8-8. Όπως βλέπετε, η βαθμολογία πολλές ομάδες είναι πάρα πολύ κοντά η μία με την άλλη και όλα τα παιχνίδια από εδώ και πέρα θα είναι κρίσιμα, όπως και το σημερινό. Ο Άρης Νίκαιας στείλει την νίκη για να μπορέσει να βρεθεί ακόμα πιο ψηλά στην βαθμολογία, και από την άλλη η Ηλιούπολη θέλει και αυτή για τον ίδιο λόγο. Να δούμε λοιπόν ποια θα είναι η εξέλιξη αυτού του παιχνιδιού. Διαιτητές του αγώνα είναι ο κύριος Τούσης, ο κύριος Κάρα Παπάς, και η ομάδα του Άρη Νίκαιας με προπονητή τον κύριο Μανδραγό και βοηθό τον κύριο Μωυσιάδη θα ξεκινήσει με τον Δρόσο, τον Δαχρατζή, τον Μαραγκίδη, τον Κωνσταντινάκο, τον Καραδολάμη, τον Μπρίτσο, τον Τρίχα, τον Πικέα, τον Μπέζο, τον Καδηγιανόπλο και τον Ταγκούς. Η ομάδα της Ηλιούπολης με προπονητή τον κύριο Βούτη και βοηθώ τον κύριο Μαγουλά θα ξεκινήσει με τους Ζανιδάκη, Σκουμπόπλο, Παναγόπλο, Κουνούπη, Χατζηλεοντή, Βάβουλα, Πρόγκα, Γρίλια, Μαντά, Καραμπάτσο, Ντόγκα και Καβανόπλο. Όλα λοιπόν είναι έτοιμα να ξεκινήσουν. Μια ζωντανή μετάδοση από το Μάσου Κάτω Ταύρο Σπόρτι. Στα πλαίσια αυτής της αγωνιστικής θα γίνουν ακόμα τα παιχνίδια Πεντέλη Πορφύρας, Εργοτέθης Παναξιακός, ΑΟΚ Καλανδρίου με τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου, Κοροπή με τα Μελίσια. Το Ασπέρας αντιμετωπίζει στην έδρα την πρωτοπόρο αναγέννηση Αρκαλοχωρίου. Όλα λοιπόν έτοιμα να ξεκινήσουν. Ο Άρης Νίκαιας μπαίνει πρώτος στον αγωνιστικό χώρο με τον Τρίχα, το Μαραγκίδη, το Δαχρατζή, τον Καραδολάμη και τον Καδηγιανόπλο νομίζω. Όχι, τον Μπρίτσο. Η Ηλιούπολη, ο Μαντάς το 15, ο Πρόγκας το 27, το νούμερο 7, ο Σγουμπόπουλος, ο Γαβανόπουλος νομίζω το 13, και μαζεύει άλλος ένας. 4 βλέπω μέσα στον αγωνιστικό χώρο για την Ηλιούπολη.
και νομίζω το νούμερο 6 ο Ζανιδάκης πρέπει να μπαίνει. Να δούμε, ο κύριος Τούσης θα δώσει το rebound, η μπάλα στα χέρια των παιχτών της Ηλιούπολης. Σγουμπόπουλος δίνει στον Μπρόγκα. Η μπάλα για τον Άρη Νίκαιας. Αρκετός κόσμος εδώ στο γήπεδο, ειδικά αρκετοί θεατές φίλαθλοι του Άρη Νίκαιας που ήρθαν να ψυχώσουν στην ομάδα τους. Πρίτσος δεν βιάζεται. Μαραγκίδης σούτρα χρατζή, μπάλα στο Στεφάνη. Πρόγκας τώρα. Γαβανόπουλος. Στο Μαντά, Γαβανόπουλος, Πρόγκας, το πιέζει ο Ταχρατζής, έκοψε ο Καραδολάμης. Πρίτσος, μια ριβές τρίπλα και στην επίθεση τώρα ο Άρης. Μαραγκίδης στον Ταχρατζή, Καραδολάμης προσποιείται, δίνει την πάσα στον Ταχρατζή και πάλι άστοχος ο Ταχρατζής. Γαβανόπουλος για την Ηλιούπολη. Για να δούμε. Έγινε το σουτ. Νομίζω από το νούμερο 7 το Σγουμπόπουλο και καλάθι. 0-3 για την Ηλιούπολη. Ήταν ένα δύσκολο σουτ κάτω από πίεση, αλλά τα κατάφερε ο Σγουμπόπουλος. Καραδολάμης. Μαραγκίδης. Μαραγκίδης κοντά στο καλάθι. Άστοχος, καλή προσπάθεια αλλά άστοχος. Έχουμε ένα φάουλ του Ταχρατζή νομίζω. Είναι το πρώτο του αγώνα. Μαντάς στον Μπρόγκα. Γαβανόπουλος. Έχουμε ένα σφύριγμα. Πρέπει να δώσει φάουλ ο Νίκος Τούσης. Καλάθι. Πάλι τρίποντο, δύο τρίποντα συνεχόμενα για την Λιούπολη. 0-6. Ο Άρης Νίκαιας δεν είχε ξεκινήσει καλά ούτε με τον Παρουφύρα, αλλά μετά βελτιώθηκε. Φάουλ πάνω στο στο Καραδολάμη. Δύο βολές για τον Άρη Νίκαιας. Μέσα και η δεύτερη. 2-6 το σκορ. 7-26 με τη λήξη του 10 λεπτό. Μαντά στον Μπρόγκα. Γαβανόπουλος. Τολμάει σοτ, αλλά αυτή φορά είναι άστοχο. Στην μπάλα στο Σγουόπλο. Κατοχή για την Ηλιούπολη. Τρύπωσε ο Σγουμπόπουλος. Πήρε το rebound ανάμεσα από τρεις παίκτες του Άρη. Πρέπει να προσέξουν οι παίκτες του Άρη. Αυτά τα rebound είναι πολύτιμα αυτή τη στιγμή. Πρόγκας. Όχι, συγγνώμη. Μαντάς. Αστόχησε.
Καραδολάμης ο Νταγρατζή. Μαραγκίδης. Καραδολάμης βήματα νομίζω. Και στον αγώνα και ο Τρίχας νομίζω, το νούμερο 13 για τον Άρη. Νταγρατζής πιέζει ψηλά το Ζυγουγόπουλο. Το νούμερο 6 τώρα ο Ζανιδάκης, κόπηκε. Μαραγκίδης, οριακά όμως, Ρίτσος μάλλον. Νταγρατζής. Ρίτσος έκανε την μπάλα πλάγια στο Μαραγκίδη, σουτ. Άστοχο και πάλι. Δεν τα πάνε καλά από το μακρινά σούτ οι παίκτες του κυρίου Μανδραγού. Γαβανόπουλος. Στο Ζουγουμπόπουλο, Γαβανόπουλος και πάλι. Φρόγκαρ. Σανιδάκης. Γαβανόπουλος σούτ. Μπάλα στα χέρια του Μαντά. Δεύτερο επιθετικό rebound που παίρνει η Λιούπολη. Γαβανόπουλος πλάγια στον Μπρόγκα. Ωραία reverse pass αλλά έχουμε foul του Μαντά. Αλλά δεν μπόρεσε να ψωθήσει ο Μαντάς. Καλή προσπάθεια από τους παίκτες της Λιούπολης. Και πήρε το foul ο Πρίτσος νομίζω. Πολύ κόσμο σήμερα εδώ. Περισσότερο από κάθε άλλη φορά θα έλεγα. Μαραγκίδης. Δακρατζής. Λάγε μπαλά και πάλι στον Πρίτσο. Ο Βιέζο Πρόγκας. Φάουλ. Κάποιος έσπρεξε νομίζω το 16. Είναι ο Κουνούπης. Πρέπει να δόθηκε φάουλ πάνω στο Κουνούπη. Οι διαιτές τα βλέπουν όλα. Πρίτσος Δακρατζής. Σιγά σιγά με υπομονή. Ο Άρης Νίκιας. Για να συνεπίδεσαι σούτ αυτή τη φορά μέσα όχι. Και πάλι άσοβες ο Δακρατζής. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτήν την ευστοχία. Από το μακρινά σούτ και τις πέτοιες του κύριου Μανδραγού. Καραδολάμης πήρε το rebound τώρα, Δακρατζής. Φρίτσος. Να τεπίδεσαι πλάγια η μπάλα στο Δρίχα. Άστοχος. Για να δούμε τι θα γίνει. Θα μπει κάποιο μακρινό σουτ. Δακρατζής. Δρίχας. Φρίτσος τώρα. Ναι, να το. Τα κατάφερε ο Φρίτσος. 5-6. Το πρώτο τρίποντο για την ομάδα του Άρη Νίκαια. Φάουλ του Καραδολάμη επάνω στον Κουνούπη. Μπαίνει το νούμερο 2 Δρόσος στον αγώνα. Άργησε ο Γαβανόπουλος. Πέρασαν τα 5 δευτερόλεπτα. Κατοχή για τον Άρη Νίκαιας. Έχει ζωντανέ και τα καλά το παιχνίδι. Καραδολάμης. Μαραγκίδης τώρα. Απέναντι ο Σγόπλος. Πρίτσος. Ελίσσεται. Δακρατζής πήρε την μπάλα. Πρίτσος. Έχασε εδώ την μπάλα. Γαβανόπουλος. Ζανιδάκης. Το Μπρόγκα. Κουνούπης. Για να δούμε τι θα κάνει ο Κουνούπης. Κόπηκε. Πρίτσος τώρα. Πήρε το φάουλ νομίζω. Όχι, δεν δόθηκε.
Ωραία μπροστά στο Καραδολάμη και όχι. Έχασε ένα σίγουρο καλάθι ο Καραδολάμης. Πρόγκας θα κατάφερε. 5-8. Θα μπει και ο Κατηγιανόπλος στον αγώνα. Ρίτσος. Ας μέσα. Με λίγο τίκη η μπάλα μπήκε μέσα. Συγγνώμη, ο Μαραγκίδης ήταν που το βάλε. Μοιάζουν αυτοί οι δύο παίκτες τρομερά και όλους μπερδεύω. 8-8. Γαβανόπλος. Κουνούπης, παναλίγο να κερδίσει. Πήρε το φάουλο Φρίτσος από το Ζουγνόπλο. Ζουγμπόπλο. Τα φάουλ είναι 3-3 από ό,τι βλέπω. Στο ταμπλό 4-3-4. Ο Αρσενίκας έχει να δώσει ένα ακόμα φάουλ. Πριν πάνε βρεθούν τα 5. Δαχρατζής. Στον Κατηγιανόπλο. Μαραγκίδης. Πέρασε ο Μαραγκίδης. Λάγια η μπάλα. Στον Δαχρατζή. Στον Δαχρατζή. Άστοχος και πάλι. Έχασε την μπάλα ο Καπανόπλος. Μαραγκίδης. Βλέπουμε θορμερές μάχες. Βλέπουμε κάποια πράγματα. Είναι πολύ ωραία. Προσπαθούν όλοι οι παίκτες και το ίδιο ομάδα. Άστοχος ο Δρόσος. Τρομερή αστοχία του Άρη. Στα μακρινά σουτ. Ένα τρίποντο έχει πετύχει μόνο. Έχουμε φάουλ. Δύο αλλαγές για τον κύριο Μανδραγό. 4-4 είναι τα φάουλ. Καπανόπλος στο Κουνούπι. Κουνούπι τώρα. Αλλάζει ξανά την παράμετρο Καπανόπλο. Πρόγκας. Εύστοχος ο Πρόγκας. Ο Πρόγκος ένα αγνώριμο παιδί που έπαιζε σε αρκετές ομάδες και στις Κανάπη, είναι εδώ στην Ηλιούπολη. Θέσος τώρα, πήρε την μπάλα. Πάτησε τη γραμμή ο παίκτης του κυρίου Μπούτη. 51 δευτερόλεπτα από μένα ακόμα για να δείξει το πρώτο δεκάλεπτο. 8-11 μπροστά η Ηλιούπολη. Φαίνεται το παιχνίδι είναι πραγματικό ντέρμπι. Από το ξεκίνημά του. Χαριγιανόπλος. Λέζος. Ρίτσος. Δρόσος. Θετικό φάουλ. Καδηγιανόπουλο νομίζω.
το νούμερο 10 Χατζηλεοντή στον αγώνα για την Λίπολη. Και ο Καραμπάτσο στο νούμερο 9. Λέζος τώρα, για να δούμε. Είναι λίγο δυσακτικοί οι παίκτες στο σουτ. Μπρόγκας. Έψαχος και πάλι. Αυτό που δεν μπορεί να κάνει σήμερα ο Άρης Νίκης το κάνει λίγο πολύ. Ένα μπάτζερ μπήκε του πόντα, του Μπρόγκα. Νομίζω είναι το τέταρτο. Ίσως τέταρτο, τρίτο. Τρίποντο για την Λίπολη. Η τρίτο ή τέταρτο. Ένα πολύ καλό παιχνίδι με το ξεκίνημά του. Υπάρχει δυναμισμός, υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχουν καλές φάσεις. Δεύτερο δεκάλεπτο. Μπήκε και ο Γκρίλια στο νούμερο 14 για την Λίπολη στον αγώνα. Γρόσος στο Μπέζο. Γρόσος, Μπέζος. Γρόσος. Καραδολάμης. Εύστοχος, ωραία φάση από τον Καραδολάμη. Δύσκολη φάση. 10-14. Πρασακέρια του Κωνσταντινάκου. Πέζος. Καραδολάμης. Πέζος και πάλι. Αρκετά κινητικός. Μπάλα στα χέρια του Κωνσταντινάκου. Μαραγκίδης. Δηλαδή να μπει μέσα. Πήγε το φάουλ. Σωστά, καταλογίζεται. Είχαμε επαφή. Πραγματικά πάρα πολύ κόσμο σήμερα εδώ στο γήπεδο. Τρίποντο νομίζω από το Μαραγκίδη. Ναι, 13-14. Σιγά σιγά βρίσκει καλά από τα ευτοσχέζα η ομάδα του κυρίου Μαντραγώ. Κόπηκε η μπάλα. Νομίζω η μπάλα βγήκε έξω από το πόδι του Κωνσταντινάκου. Την εντύπωση έχω. Λέζος, όχι. Χατζηλεοντής. Πρόγκλας. Γρίλιας. Πήρε το φάουλ. Μαντάς. Πρόγκλας. Πήρε το φάουλ. Καθαρά από τον Κωνσταντινάκο. Άρχισε ο Κωνσταντινάκος, δεν αντιλήφθηκε την πρόθεση του, την προσποίηση θα λέγατε ο Πρόγκα. Και δύο βολές για την Λίπολη.
Πρόκας είναι πραγματικά απειλή σήμερα για τον Άρη Νικιάς. Πρόκειται ένα πάρα πολύ καλό παίχτη. Και μας είναι γνώριμο. Μας είναι γνώριμος. Νομίζω θα παίξει στο Στράχωνο, στο παλιό Φάλιρο, στο Πέρα. 13-16. Κουμπόπουλος. Μαντάς. Καραμπάτσος. Κουμπόπουλος. Μαραγκίδης μάζεψε την μπάλα. Μαραγκίδης πέρασε. Πρέπει να έγινε και φάουλο εκεί πάνω στο Μαραγκίδη. Δεν δόθηκε όμως. Έκανε μια ριβές τρίπλα. Είδαμε άπλωση στα χέρια του. Είχε επαφή εκεί. Δεν δόθηκε. Να κρατήσει. Χαλάθηκε πάλι από το Μαραγκίδη. 16-16. Είναι το δεύτερο συνεχόμενο τρίπλο του Μαραγκίδη. Το τρίτο νομίζω για τον Άρη Νίκαιας. Βάου, καθαρό. Είναι και λίγο δυναμικό το παιχνίδι, το βλέπετε. Είναι φυσιολογικό. Να παίζουν και λίγο σειρά, λίγο δυναμικά. Το όριο φυσικά του επιτρεπτού, ε. Παίζω στον Μπρίτσο. Μπαχρατζής. Καραδολάμης. Άσογος. Στο νούμερο 8, Παναγόπλος στον αγώνα. Καραμπάτσος τρίποντο. Πάμε και αρκετή φύλλα της Ηλιούπολης εδώ, η αριστερή πλευρά. Γι' αυτό είναι και αρκετός κόσμος, έχουν πει, έχουν έρθει και φύλλα από την Ηλιούπολη. 16-19. Δίνει βήματα, αν είναι δυνατόν, ούτε το είδε. Αν είναι δυνατόν, υπάρχουν και διαμαρτυρίες. Δεν νομίζω να ήταν δύο βήματα. Καθαρή φάση. Παναγόπουλος. Θετικό φάουλ. Το διόρθωσε να λέγαμε τώρα. Ο διαιτητής. Παίζεσαι στο Δαγρατζή. Κάποιοι παίκτες του κ. Μαντραγού πρέπει να τολμήσουν να γίνουν πιο εύστοχοι. Δαγρατζή στο rebound. Ωραίο καλάθι από τον Μπρίτσο. Έλεγα λοιπόν, ενώ παίζει πάρα πολύ καλά ο Άρης, του λείπει αυτή η ευστοχία. Αν τα καταφέρει και περιοχή και εκεί, σίγουρα θα αλλάξει τα πράγματα προς υπέρ του.
παραδίδει το φάουλ ο Παναγόπουλος. Παραδίδω για να ψοκίσει. Δύο βολές. Ήταν το τέταρτο για τον Άρη. 4-3 είναι τα φάουλ. Μέσα πρώτη βολή. Μέσα και η δεύτερη. Μαρακίδης. Έκανε φάουλ ο Παναγόπουλος. Μαρακίδης. Άστοχος. Τέσσερα και 28 από μένα, ναι, ωραία. Ας είσαι τον Παναγόπλο και με τη δεύτερη που λέμε πέτυχε το καλάδι. 18-23. Η Λιούπολη με τις κάποιες αλλαγές που κάνει φαίνεται να έχει βάθος πάγκου. Βλέπουμε να παίζουν καλά και οι άλλοι παίκτες που έρχονται. Πόπι και ο Τρίχας. Πέζος. Βήματα. Και έχουμε time out. Λέγαμε λοιπόν στο χτεσινό παιχνίδι που κάναμε ζωντανή μετάδοση ανάμεσα στον Εθνικό και τον Μίλωνα ότι οι ομάδες της Εσκανά πάνε πάρα πολύ καλά. Είχαμε και μια συζήτηση με τον κύριο Ιωαννίδη, το team manager του Εθνικού και δημοσιογράφο που γράφει στο e-basket, και συμφωνούσε αυτός μαζί μας ότι έχουν βελτιωθεί πολλοί ομάδες της Εσκανά και το βλέπουμε λοιπόν σήμερα εδώ. Δύο ομάδες, και τη ΣΕΣΚΑ και τη ΕΣΚΑΝΑ, να παλεύουν εισάξια και νομίζω είναι ότι καλύτερο. Ανέβαινε και το επίπεδο. Το Μοσχάτο Τάρμπρο Σπόρτι είναι ένα κανάλι που ερασιτεχνικό που όμως μεταδίδει πολλούς αγώνες και τη ΕΣΚΑΝΑ και των ομάδων τη ΕΣΚΑΝΑ που παίζουν σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Μάλιστα και δεν κάνει μόνο αυτό. Εχθές λοιπόν ήταν και σε μια πίτα ενός συλλόγου που ήταν στη Γάμα Εσκανάτ, τον Ηρακλή Τραπετσόνας, που το τμήμα είναι ακόμα και πιο ερασιτεχνικό. Λίγα άτομα, τιμήσαν τους αθλητές τους. Παραβρέθηκα και εγώ εκεί με την κυρία Πόπη και τον σύζυγό της, τον Δάκα, και τους γιους της. Νιώσαμε όμορφα και καλό είναι λοιπόν να μας προσκαλούν όλοι οι συλλόγοι, όσοι μπορούν, να παρευρίσκομαστε, όχι μόνο εμείς, και άλλοι δημοσιογράφοι και άλλοι φίλοι
γιατί είχαμε και ένα θεματάκι εδώ στο Στίβο. Συγγνώμη, θα το πω εδώ. Προερχόμαστε από το Στίβο. Έγινε και μια γιορτή εδώ στον Πειραιά, στο Δημοτικό Θέατρο. Δεν είδαμε και μια πρόσκληση. Και παλιά αθλητές είμαστε. Καλά, τώρα τον λίγο πολύ. Γι' αυτό λοιπόν, ας γίνονται οι προσκλήσεις, καλό είναι. Γιατί ο αθλητισμός δεν είναι μόνο στο γήπεδο, είναι και λίγο παραδίπλα. Και εκεί λοιπόν υπάρχουν και οι δυνατότητες να γίνονται και κουβέντες και συζητήσεις, να προάγει το αθλητικό πνεύμα. 18-25. Δύο και 26 ακόμα, Καμπανόπλος με τον Πρίτσο. Καλάθι, από το Σανιδάκι. 18-27. Μαχράτζι, σούτ. Λαβανόπλος. Φρόγκας. Μπάρα στα χέρια του Καραδολάμε. Δαχρατζής με τον Τρίχα. Καλάθι για τον Άρη. 20-27. Ωραία σέση στον Παναγόπλο από το Ζανιδάκι. 20-29. Καραδολάμε στο καλάθι. Καραδολάμε, Σπρίτσος και Μαραγκίδης. Είναι πολύ καλή σήμερα, αλλά πρέπει να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι παίκτες του κ. Μαυροδραγού. Κάτι πρέπει να βελτιώσουν. Τώρα εδώ στα δύσκολα πρέπει να βελτιωθούν για να μπορέσουν να αλλάξουν την κατάσταση, την εισβάρος της κατάσταση. Την μπάλα για τον Άρη. 36 δευτερόλεπτα περίπου ακόμα για να ρίξει το ημίχρονο. Πέρα του Μαρακίδη, του Καραδολάμε. Πολύ κακά ποσοστά ευστοχίας για τους υπόλοιπους παίκτες. Κόπηκε ο Παναγόπλος. Δρόσος τώρα. Και έληξε το μήχρονο. 22-29.
Γίνεται ένας αγώνας ανάμεσα στους μικρούς, το Αρενίκια, εδώ στο ημίχρονο. Thank you.
έτσι. Κάθε στο Άρη Νίκαιας, ενώ δεν έχει μπει ακόμα στον αγγλικό χώρο η μεγάλη ομάδα, εκμεταλλεύεται το χώρο και δες εσείς πώς παίζουν, πώς το απολαμβάνουν. Είναι ένα σπάνιο θέμα, θα λέγαμε, σε ένα γήπεδο μπάσκετ, εδώ στο Μύκονο, να βλέπουμε από τη δεξιά πλευρά μια αντρική ομάδα και πρωταθλήματος και από την αριστερά τους πιτσιρικάδες. Αξιοθαύμαστο. Όλα λοιπόν είναι έτοιμα να ξεκινήσουν. Δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο η Λίουπολ είναι η ομάδα που στάθηκε καλύτερα. Δίκαια προηγείται, θα έλεγα. Έπαιξε λίγο καλύτερα προς το τέλος του ημίχρονου. Για να δούμε λοιπόν τι μας επιφυλάσσει συνέχεια. Ο Άρης Νίκαιας φαντάζομαι θα αντιδράσει. Μας το έχει δείξει πολλές φορές εδώ ότι έχει δύναμη, έχει ικανότητα. Σαφώς περιμένουμε να παίξει καλύτερα. Είναι και κρίσιμο το παιχνίδι, όπως είπαμε. Μπορεί να έχει περισσότερο άγχος ο Άρης. Είναι αυτός που θέλει οπωσδήποτε την νίκη. Γιατί αν χάσει θα μείνει πολύ πίσω. Γι' αυτό ίσως να είναι και ένας λόγος που λέμε το άγχος. Να βαραίνει τα πόδια. Για να δούμε όμως. Αυτό πρέπει να το ξεπεράσει και να δείξει τον καλό του εαυτό. Την άλλη πλευρά, η Λίουπολη, δυνατή ομάδα, έχει ικανά στελέχη, έχει βάθος πάγκου. Να δούμε τι μας επιφυλάσσει συνέχεια. Μια ζωντανή μετάδοση από το Μοσχάτο Ταύρο Σπόρδι. Ξεκινά και πάλι ο αγώνας. Λόγκας για την Λιούπολη. Κουμπόπουλος. Ζανιδάκης. Στο Καβανόπουλο.
Πρόγκας προσποιείται, σουτ. Άστοχος. Αλλά Πρόγκας και πάλι το rebound. Καλάθι όμως από το Μαντά. 22-31. Ρίτσος, Δαχρατζής, Καραδολάμης με το Μαντά απέναντί του, άστοχος. Βλέπετε, αν δεν τολμήσουν οι παίκτες στο Άρη, περιμένουν τον Καραδολάμη, θα μπορούσε ο Δαχρατζής, αν ένιωθε ελεύθερος, να κάνει το ζώτη, να ήταν εύσος, λέμε. Δεν έχει επιλογές, προσπαθούμε ένα ή δύο παίκτες. Κάτι πρέπει να αλλάξει ο Άρης, πρέπει να παίξουν περισσότεροι οι παίκτες του. Καλύτερα. Γουμπόπλος, Γαβανόπλος, Πρόγκας, Μαντάς. Καλά. Βλέπετε, η Λούπλη βρίσκει λύσεις. 22-35. Δαχρατζής στον Πρίτσο. Μαντάς. Μαραγκίδης. Λέει το φάουλ Μαραγκίδης. Δαχρατζής. Μαραγκίδη, Πρίτσος, συγγνώμη. Πήρε το φάουλ από το Μαντά. Μαραγκίδης. Αλλά δεν μπήκε. Δανειδάκη στο σούτ. Άστοχος. Θα δούμε τώρα την μπάλα. Για την Λίπολη. Σκουμπόπουλος στο Δανειδάκη. Γαβανόπλος. Δαχρατζής. Πρίτσος, πίσω μπάλα στο Καραδολάμη, σούτ. Άστοχος. Πήρε το φάουλ. Πρόκειται να έκανε φάουλ πάνω στο Δαχρατζή. Δαχρατζής για τον Άρη, σούτ του Πρίτσο, μέσα. 25-35. Γαβανόπλος. Ωραία, ασίστ στο Μαντά και καλάθι.
25-37. Χαραδολάμε, Σπρίτσος. Σπρίτσος κοντά στο καλάθι. Ντακρατζής, για να δούμε τι θα κάνει. Θα βάλει το καλάθι. Ναι, επιτέλους. Επιτέλους ο Ντακρατζής. Αυτό χρειάζεται πλέον ο Άρης Νίκαιας, να σκοράνουν και οι άλλοι παίκτες. Πέρα από τους τρεις γνωρίμους. Να αλλάξει κάποιο αυτό που λέμε το παιχνίδι της ομάδας. Να μην... Αν μπορεί να διαβαστεί που λέμε, ξέρουν οι αντίπαλοι, αν το παίζουν τρεις παίκτες θα τους παρκάρουν, θα τους φυλάξουν. Πρέπει λοιπόν να παίξουν και οι υπόλοιποι. Να ανοίξουν την άμυνα της Ηλίουπολης. Να κάνουν κάτι διαφορετικό. Να είναι πιο ομαδικοί. Για να δούμε αν θα τα καταφέρουν. Αν τους δώσει τα περιθώρια. Η Ηλίουπολη η οποία στέκεται πάρα πολύ καλά μέχρι σε μέση. Μαντάς. Κόπηκε. Πρίτσος. Πρίτσος κοντά στο καλάδι. Γαβανόπλος. Με τον Δρός απέναντί του. Ζανιδάκη, σούτρε πόδον, όχι, έκανε το... Κόπηκε ο Παναγόπλος από τον Βρίτσο. Τρομερή καπτάμπα. Αυτό είναι. Αυτό πρέπει να κάνουν πλέον οι παίκτες του Αρινίκιας, να υπερβάλλουν αυτό. Να κάνουν υπέρβαση. Βήματα σωστά, ναι, γιατί είναι βήματα σωστά, γιατί βρήκε το συμπαίκτη του και είχε επαφή με το συμπαίκτη του και δεν είναι φάουλ που έδειξε ο κύριος Καραπαπάς. Σωστά υποδεικνύει ο κύριος Τούσης, βήματα. Ντακρατζής, Πρίτσος, Ντακρατζής και πάλι σούτρια ποντών. Με... Όχι, άστοχος. Γαβανόπλος. Μέσα, τρίποντο. Το 28-40. Εδώ έχουμε φάουλ. Τέταρτο φάουλ του Σγουμπόπουλου. Πήγε στον αγώνα και ο Κωνσταντινάκος. Πρίτσο, Μαραγκίδης. Θεραδολάμες. Δεν κατάφερα να πετύχει το καλάθι. Καλή άμυνα της Ηλίουπολης. Και τεχνική ποινή. Μάλλον έχουμε μια τεχνική ποινή στον πάγκο του Άρη. Παναγόπλος. Δανιδάκης. Φάση στη γραμμή ο Παναγόπλος. Καλή πάσα την πρόβλα στον Παναγόπλο, αλλά δεν το εκμεταλλεύτηκε ο παίκτης του κ. Βούντι. Μέσα στον αγώνα και ο Χατζηγιαννόπουλος. Thank you.
Πρίτσος. Φαβιγιανόπουλος. Δρόσος, σου τριμπόντων. Μέσα. Μπάλα ο Καπηγιανόπλος, αλλά ξανά έχασε ο Άρης Νίκαιος την μπάλα και καλάθι για την Ηλιούπολη. Δρόσος για τον Άρη. Μέσα κι άλλο τρίποντα από τον Δρόσο. Για να δούμε. Θα μπορέσει να δέσει ο Άρης. Θα βρει δυνάμεις. 34-43. Γκρίλιας. Παπρόγκα. Η μπάλα για την Ηλιούπολη. Μένουν 7 δευτερόλεπτα για την επίθεση και time out. Αρχίζει και παίζουν και κάποιοι άλλοι παίκτες από τον Άρη. Αυτό είναι, αυτό χρειάζεται. Ο Δρόσος έκανε δύο καλές προσπάθειες, δύο τρίποντα εκεί που έπρεπε. Κρατάει την ομάδα τη ζωντανή και ελπίζει. Αν δούμε και κάτι άλλο από κάποιους άλλους, ίσως αυτό να είναι και χρειάζεται αυτή τη στιγμή ο Άρης. Να παίξει πιο συλλογικά, πιο ομαδικά. Και 16 ακόμα για να ανοίξει το τρίτο δεκάλεπτο. 34-43. Συνεχίζει το παιχνίδι. Έχουμε φάουλ. Από ποιον? Δόθηκε φάουλ στον Άρη Νίκαιας. Γαμπανόπλος. Πρόγκας. Γαμπανόπλος. Μέσα. Αυτή η ευστοχή από την Πρόγκα, από την Καπανόπλου, από τα έξω, από την γραμμή των 9 μέτρων, είναι ότι χειρότερο για τον Άρη. 34-46. Δρόσος στον Πρίτσο. Κατηγιανόπλος, Κωνσταντινάκος. Στον Πρίτσο. Πήρε το φάουλ. Βολές, νομίζω. Ναι. Βολές για τον Πρίτσο. Θα το πέμπτο φάουλ της Ηλιούπολης.
46-46. Καραμπάτσος. Ρόγκας. Λαβανόπλος. Αστόχησε. Μπρίτσος τώρα. Για να δούμε. Δόθηκε απλώς φάουλ. Όχι αντιαθλητικό. Είδα από πίσω όμως ο παίκτης. Νομίζω αντιαθλητικό είναι αυτό. Για να δούμε τι θα αποδείξει τελικά. Δύο βολές απλώς λένε. Διαμαρτύρει ο κ. Μανώγιος. Ελπίζω να μην φάει πάλι τεχνική ποινή. Σήμερα διαιτητές. Είναι δύο-τρεις φάσεις που πρέπει να τις έχουν προσέξει. Δεν είναι απλό. Μέσα και η δεύτερη. Δευτερόλεπτα και 60 εκατοστά. Υπέρα για την Ηλίουπολη. Πρόγκας. Έκατσε μπάλα. Μπερδέθηκε εκεί λίγο Πρόγκας. Σωστά ότι είδες εδώ την μπάλα για τον Άρη. Δρόσος. 34 δευτερόλεπτα ακόμα. Για να λύσει το τρίτο δεκάλεπτο. Δρόσος τώρα. Πρίτσος στο rebound. Για να θα ανανεώσει το χρόνο. Τρίποντο από το Δρόσο. Είναι αυτό που χρειαζόταν ο Άρης. Είπαμε, χρειάζεται παίκτη από τον πάγκο να το εξελασπώσει. Αυτό που κάνει ο Δρόσος έχει πετύχει τρία τρίποντα νομίζω τα τελευταία λεπτά. 41-46. Χρήστος τώρα. Ένα τρομερό μπάτσερ μπίτερ. Δέστε πώς πανηγυρίζει ο πάγκος του Άρη. Ένα τρομερό τρίποντο, ένα τρομερό μπάτσερ μπίτερ. Ένα highlight από τον Μπρίτσο. Είπαμε πρέπει να υπερβάλλεις. Να κάνεις το κάτι παραπάνω. Φαίνεται το Άρης το συνειδητοποιεί πλέον και το κάνει εδώ στο τέλος. Ένα δεκάλεπτο πριν λήξει ο αγώνας. Είπαμε τελικά ότι αυτό το παιχνίδι είναι όμορφο με το ξεκίνημά του. Όλα πλέον είναι ανοιχτά. Ο Άρης φαίνεται ότι βρήκε την αυτοπεποίθησή του. Φαίνεται ότι βρήκε το καλό του εαυτό. Παίζουν, κάνουν αυτό που πρέπει. Βελτιώθηκαν εκεί που πρέπει. Για να δούμε τη συνέχεια. Για κατεβείτε κάτω εσείς, κατεβείτε κάτω. Άντε να μην έχουμε κανένα τύχημα. Κατεβείτε κάτω. Thank you.
ξεκινάει πάλι ο αγώνας. Τέταρτο δεκάλεπτο. Ο Άρης στην επίθεση. Δρόσος. Δρόσος. Λάγκια στο Κωνσταντινάκο. Πρίτσος. Κοντά στο καλάθι. Πήρε το φάουλ νομίζω, ναι. Σωστά. Σωστό, είναι φάουλ. Έχουμε επαφή. Ο διαιτητής ήταν δίπλα στη βάση, το είδε καθαρά. Το είδαμε εμείς από εδώ. Εδώ πολύ σωστός. Να δούμε ο Άρης αν θα πάρει το προβάδισμα. Δρόσος. Θετικό φάουλ. Ποιος το έκανε. Κατηγιανόπλος μάλλον έκανε θετικό φάουλ. Στο καλάδι 46-48. Δρόσος στον Πρίτσο. Πρίτσος τώρα. Κατηγιανόπλος σουτ. Άστοχο. Μάζε να πει και ο Καραδολάμης, ναι. Ό,τι καλύτερο μπορεί να κάνει σε σημείο ο κύριος Μανδραγός. Στην επίθεση Ηλιόπουλος με τον Καπανόπουλο. Εύστοχος. Να δούμε το νούμερο 9. Ο Καραμπάτσος. Σαραντάξι. Δρόσος ο Καραδολάμη. Πρίτσος. Μαραγκίδης. Πήρε το φάουλ καθαρό, ναι. Παφή γιατί διαμαρτύρει ο Καπανόπουλος. Καθαρή φάση είναι. Έχουμε παφή στον αέρα. Και συνεχίζει να διαμαρτύρει. Υπάρχουν και τεχνική ποινή. Υπάρχει και τεχνική ποινή. Συγγνώμη που το λέω, προηγουμένως το δώσανε όμως στον πάκο του Άρη. Εδώ, εντάξει, γιατί δεν τη δίνουν. Όλα είναι οριακά, το βλέπουμε. Σε λεπτομέρεια παίζονται όλα. Πρόγκας. Γαβανόπλος. Το Πρόγκα η μπάλα.
Δακρατζής. Κατά τον Λάμες Πρίτσος. Πρίτσος θα συνεχίσει να μπαίνει. Λοιπόν εδώ, εγώ είδα να κουμπάει, να έχει επαφή το χέρι του ενός παίκτη πάνω στον Πρίτσο. Δόθηκε out, να δούμε από ποια πλευρά. Διαιτητής τώρα, να δούμε. Η μπάλα λέει για την Ηλιούπολη. Δεν ξέρουμε τι δίνουν οι διαιτητές αυτή τη στιγμή, τι έχει γίνει. Υπάρχει όμως ένα μεγάλο αλλά. Βλέπετε τις διαμαρτυρίες του Μπάκου του Αρνίγια. Δεν νομίζω να είναι τυχαίες. Έχουν δίκιο. Συνεχίζει το παιχνίδι. 7:39 από μένα. Για να λήξει ο αγώνας. Καραμπάτσος. Όχι, συγγνώμη, Ζανιδάκης. Ρόγκα. Γαβανόπλος. Ναι, το καραδολάμε απέναντί του. Γαβανόπλος. Πάω, λέει, χαμηλά. Ακούμε τις φωνές του κύριου Βούτη. Καπανόπλος, Μαντάς. Και πάλι Καπανόπλος. Πέναντί του ο Δρόσος. Καπανόπλος. Μπαλά, ανανεώνει το χρόνο στην επίθεση στη Λιούπολη. Καπανόπλος με το Δρόσο. Για να δούμε. Άστοχος, το ριμπάνο Καραδολάμης. Δακρατζής, Καραδολάμης, πέρασε προς τα μέσα, φάουλ, καθαρό. Σηκώνει το χέρι του Μαντάς, μπράβο του. Πήρε καθαρή επαφή στον αέρα. Όλα λοιπόν είναι οριακά. Αλλά θέλουμε να είναι κινδυνευμένα τα πράγματα. Να παίζουν πιο σωστά διαιτητές. 50-50. Καραμπάτσος. Για να δούμε. Μαντάς και πάλι. Γαβανόπλος. Για να δούμε, θα κάνει καλή άμυνα ο Άρης. Γαβανόπλος, ελίσσεται. Λάγια η μπάλα. Φάουλ. Καλά και φάουλ, ναι. Έγινε πάρα πολύ καλή συνδυασμός των παιχτών της Ηλιούπολης. Ήταν πάρα πολύ καλό. Και ήταν ένα καλό καλάθι. Τα 9:53. 6:24 ακόμα. Μέσα η βολή. 49-54. Πρίτσος με το Μαντά απέναντί του. Μαραγκίδης, δεν βιάζεται.
Μπάλα στα χέρια του Καραμπάτσου. Ζαβανόπλος. Μαντάς. Το ριμπάουν ο Ζανιδάκης. Λαβανόπλος με τον Πρίτσο, έχασε την μπάλα. Έκανε κατάκριση ο Λαβανόπλος και το πλήρωσε. Καλός παίκτης, αλλά κάνει και λάθη. 49-54, 5-33 με τη λέξη. Το παιχνίδι έχει πάρει φωτιά για τα καλά. Ελπίζω να αποφευθούν τα λάθη από την πλευρά των διαιτητών και να δούμε ένα παιχνίδι ωραίο μέχρι το τέλος. Μια ζωντανή μετάδοση από το Μοσχάτο Ταύρος Μπορδί. Δύο φορές νομίζω στο δεύτερο δεκάλεπτο και στο τρίτο, στο πρώτο και στο τρίτο νομίζω ισοφάρισε ο Άρης, δεν μπορείς όμως να περάσει μπροστά ούτε μια φορά. Για να δούμε τώρα τι θα κάνει, αν θα μπορέσει να το πετύχει, αν θα μπορέσει να βγάλει δύναμη εδώ στο τέλος. Για να δούμε, αν το επιτρέψει η Λίωπολη, η οποία παίζει πάρα πολύ καλά, αλλά και ο Άρης έχει κάποιες... σε κάποιες στιγμές έκρηξης που τον βοηθούν πολύ και είναι ικανό να πάρει και τον αγώνα. Για να δούμε. Αρκεί να κάνει αυτό που πρέπει την κατάλληλη ώρα. Καραδολάμης. Δρόσος Καραδολάμης. Μαραγκίδης. Μαραγκίδης κοντά το Μαντάς. Λαβανόπλος, Δαχρατζής. Πρίτσος, σου τρία πόντων. Το ριμπάουν παίρνει στο Λιόπουλος με το Μαντά. Καραμπάτσος, Ρόγκας. Με το Βρίτσο απέναντι του. Πήρε το φάουλ. Η Λίουπολη έχει ψηλώσει το σχήμα του, παίζει και με τον Καβανόπλο και με τον Μαντά και με τον Μπρόγκα. Δίνει μια δυναμική κατά το καλάθι, ειδικά στην άμυνα. Φαίνεται ο κύριος Βούτος, κάνει καλές επιλογές, για να δούμε αν του βγουν μέχρι το τέλος. Ζανιδάκης, το ριμπάνο Καραδολάμης, Δρόσος. Πρίτσος, βήματα λέει. Πώς είναι αυτό το βήμα, πώς είναι αυτό, έχει την μπάλα στα χέρια του και κάνει την μπάσα, πού είναι τα βήματα. Πρόγκας. Με το Μαραγκίδη απέναντί του. Κόπηκε. Καραδολάμης στο Δαχρατζή. Έχασε. Έχανε το λάθος ο Δαχρατζής. Δεν πρόσεξε. Πήρε το φάουλ ο Πρόγκας. Κάποιοι παίκτες σήμερα του κυρίου Μοντραγού δεν ήταν αυτό που έπρεπε. Δεν παίξαν θα έλεγα. Δεν έκανε αυτό που συνήθως κάνουν. Όλα σε λεπτομέρειά τους μετράνε. Σαράντα
Ρώσος. Βρίτσος, Ρώσος. Καραδολάμες. Δαχλατζές, Μαραγκίδες. Πέρασε. Πήρε το φάουλ, δύο βολές. Είναι δύσκολο να διαταστεί άμυνα της Ρίου, όπως βλέπετε, το πάμε και προηγουμένως. Κάτω εκεί από τη ρακέτα. Δεν είναι εύκολο να περάσουν, παίκτες στο κύριο Μανδραγού. Παρ' όλα αυτά, ο Μαρακίδης κάνει την υπέρβαση. Τρία και σαν δεν απομένουν. 50-56 το σκορ. Προσφέρει λίγο πολύ. Μαντάς. Πρόγκας τώρα με τον Μπρίτσο. Γαβανόπλος. Το ριμπάρο Γαβανόπλος. Καραδολάμες απέναντί του. Έχουμε φάουλ. Δρόσος στο Δαχλατζέ. Πρίτσος. Έχουμε φάουλ. Δύο βολές. Το Μαντά. Ακολούθησε ο Ζανιδάκης, υπέροχα. Καλά έγινε λίγο πολύ. 42-60, 52-60. Μπάλα για τον Άρη Νίκαιας. Και 16 από μένα είναι time out.
Θα στην άβανα και ο Τρέχας. Ρίτσος. Βρόσος ο σούτ. Μέσα τρίποντος. 55-60. Δανειδάκης. Ρόγκας. Έκοψε ο Ντακρατζής. Δεν βιάζεται. Σωστά. Καραδολάμι στο σούτ. Πάλι η μπάλα στα χέρια του Καραδολάμι. Ντακρατζής. Θα τολμήσει. Πρίτσος. Δρόσος. Βήματα. Ζανιδάκης. Ζανιδάκης δίνει λύσεις. Κατάλληλες σε μέγα την Λίβολα. Και προηγούμενα και τώρα. Βρήκε κενό, μπήκε ελεύθερος. Έβαλε το καλάθι. Πενταπέντε 65-62. Ντακρατζής. Ρίτσος. Ντακρατζής σου τριοπόντων. Ντακρατζής κοντά στο καλάθι. Μαραγκίδης. Καραδολάμες μειώνει. 57-62. Ναι. 59 δευτερόλεπτα και 60 εκατοστά. Το παιχνίδι, η μπάλα για την Ελίπολη. Ζανιδάκης. Έκανε φάουλ ο Ντακρατζής πάνω στο Ζανιδάκη.
βολές και πάλι για τον Ζανεδάκη. 35 και 7 πλέον τη λήξη. Έχασε την πρώτη βολή ο Ζανεδάκης. Παραμένει το 60-64. Μέσα η δεύτερη. Σύνταξη τα πέντε. Μετά η Μαύρη. Μια ζωντανή μετά το σαρδομοσιά το Ταύρο Σπόρδη. Αλλά με τον Άρη με τον Δαχλατζή, καλά το λάμε, Δαχλατζή σουτ, μέσα, τρίποτα από τον Δαχλατζή, 63-65 και φάουλ. Δύο πόντους ο Άρης Νίκαιας και ένα δούμε Ζανιδάκης. Αν να σου ρίγει έστω σε μία δεν είναι ελπίδες μεγάλες πλέον στον Άρη. Μέσα η πρώτη βολή. Μέσα και η δεύτερη. Μπρίτσος, Δαχλατζή σουτ, Μπρίτσος, διαμαρτύρεται ο Μπρίτσος, ο Μαρακίδης ήταν φάουλ πάνω στο σουτ.
4-12 και 9 απομένουν. 63-67 προηγείται η Λιούπολη και έχει μια πολύ ακόμα κοβανός να εκτελέσει. Καραδολάμης τώρα, Χαρατζή, Πρίτσος. Άστοχος ο Πρίτσος. Και έριξε το 50, 63-67, υπέρ της Λιούπολης.